Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο εργοστάσιο με είδη αρτοποιίας, στο Πλάτανο Κισάμου Χανίων, από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι ήταν μικρές. Και αυτό χάρη στα καλά αντανακλαστικά της ομάδας πυρόσβεσης επιχείρησης που άμεσα έκαναν αυτό που χρειαζόταν για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ανακουφισμένη η πρόεδρος της επιχείρησης δηλώνει πως όλα λειτουργήσαν όπως έπρεπε. Το ευχάριστο, παρόλο τη στενοχώρια μας και το φόβο μας και όλα αυτά μέχρι να συνειδητοποιήσουμε και μέχρι να ελεγχθεί η φωτιά, το ευχάριστο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η ομάδα πυρόσβεσης του εργοστασίου μας λειτουργήσε άψογα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που λειτουργήσε με τέτοια αρμονία, με τέτοια στοχευμένες κινήσεις και με τόσο ένιωσα, ας πούμε, σήμερα τον αγώνα και το άγχος των παιδιών, όλων που δουλεύουν εδώ μέσα, που απειλόνταν ο χώρος της εργασίας τους. Η ομάδα πυρασφάλειας που διαθέτει το εργοστάσιο έχει εκπαιδευτεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και ξεκίνησε εγκαίρως την κατάσβεση για να βοηθηθεί λίγο αργότερα από κλιμάκιο του πυροσβεστικού σταθμού Κισάμου. Κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 3 οχήματα και 7 άντρες και ζητήθηκαν ενισχύσεις και από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων. Φτάνοντας στην πυρκαγιά, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό της επιχείρησης είχε κινητοποιηθεί και είχε καταφέρει με τα μέσα πυροπροστασίας που διαθέτει να ελέγξει την πυρκαγιά και να μην επεκταθεί μέσα στο εργοστάσιο. Με την άφιξη της δικής μας υπηρεσίας, καταφέραμε να θέσουμε άμεσα στην πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να γίνει πλήρη κατάσβεση. Όλα τα συστήματα πυρόσβεσης του εργοστασίου λειτουργήσαν άμεσα και χωρίς πρόβλημα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε κάδο απορριμμάτων, επεκτάθηκε σε ένα κυπαρίσι και έπειτα σε ένα μηχάνημα τύπου Clark. Η επιχείρηση διαθέτει όλα τα μέσα και μέσα και μέτρα πυροπροστασίας που επιβάλλουν την νομοθεσία και έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό από την πυροσβεστική υπηρεσία Κισάμου στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Επίσης θα πω ότι η εκπαίδευση αυτή δεν γίνεται μία φορά, γίνεται κατ' επανάληψη. Δηλαδή μπορώ να πω, ας πούμε, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο προσωπικό της επιχείρησης. Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί ο πυροσβεστικός σταθμός Κισάμου.